Κόκκινο συναγερμό στην Ελλάς για το Ρωμανό και τις διαδηλώσεις για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου. Παραζεμπρισμών και καταλήψεων. Απειλές από συγκρατούμενούς του κατά τη ζωή του Υπουργού Δικαιοσύνης, δικαστών και γιατρών. Προκλητική ανακοίνωση καθηγητών με στόχο και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αλληλοκατηγορούνται κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το σκηνικό φωτιά. Νέα μέτρα έως το 2017 ζητεί η Τρόικα. Τρεις κινήσεις της Αθήνας για απεμπλοκή. Σπέβδει στον Σόιμπλε ο Βενιζέλος. 8 υπογραφές ανεξάρτητων και βουλευτών της Δημοκρατικής Αριστεράς για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας τώρα και κάλπες μέσα στο 2015. Στην Αθήνα ο Νταβούτογλου με 9 υπουργούς, ενώ η Άγκυρα εξακολουθεί να προκαλεί με τον Μπαρμπαρός. Απίστευτη πρόκληση. Το Βρετανικό Μουσείο δανείζει γλυπτό του Παρθενώνα στους Ρώσους και όχι στην Ελλάδα, γιατί φοβάται ότι θα το κρατήσουμε. Οργισμένη αντίδραση Σαμαρά. Οδύσσια με τραγική κατάληξη για τετράχρονο. Πήγε σε 3 νοσοκομεία με λίμωξη και τελικά πέθανε γιατί δεν υπήρχε εντατική στη Λάρισα. Σοκ με γυναίκα καμικάζη που έκανε δολοφονικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στα Εμιράτα, καλυμμένη με μπούρκα. Βίντεο ντοκουμέντο. Νέο ξέσπασμα της Τριερβελέρ κατά του Ολάντ για την Καγέ.